Γεια σας! Καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο των Feeder Stories. Το Feeder Stories είναι η YouTube ενότητα του YouTube καναλιού του online e-shop feeders.gr. Τινγκ! Support feeders.gr. Στις επόμενες αγορές σας, προτιμήστε μας. Τι σας έχω! Σας έχω κάτι διαφορετικό. Θα μιλήσουμε για κάτι το οποίο έχω δει πολύ στην Ευρώπη να έχει ένα τρελό rise. Ένα χόμπι πολύ διαφορετικά από αυτά που έχουμε δείξει ως τώρα, το οποίο είναι ο μαγικός κόσμος των ισόποδων. Πάμε! Αυτά εδώ πέρα τα μαγικά πλασματάκια, τα χέρια μου είναι χάλια λόγω μηχανής, λέγονται ισόποδα και αυτά συγκεκριμένα είναι τα Dairy Cow. Και αυτό εδώ πέρα είναι ένα Orange, πάρα πολύ διαφορετικό και πολύ active όπως βλέπουμε. Εξ αρχής, ας ξεκινήσουμε. Τα ισόποδα είναι προφανώς αρθρόποδα που έχουν τρεις χρήσεις, τρεις εφαρμογές. Πρώτα απ' όλα, το χρησιμοποιούμε πάρα πολύ ως τώρα ως bioact. Βοηθάει στην καθαριότητα ενός bioactive, bioactive terrarium, γιατί τρώει κομμάτια αυτό και τα springtails, είτε από κακά, είτε από μούχλα, είτε από δέρματα, τρώει. Βέβαια, για να είναι λειτουργήσιμο πρέπει να έχουμε πολύ πληθυσμό. Καλό είναι αρχή να μην ξεκινήσω μια starter αποικία ή να βάλουν περισσότερες, να τα αφήσουμε κάπου μόνο να αυξηθούν. Όσο πιο κοντά, πιο κλειστό χώρο είναι, τόσο πιο γρήγορα αυξάνονται. 2. Χρησιμοποιούνται απείρως από πολλά ζώα ως τροφή. Είτε είναι ζώα μικρά σε μέγεθος, όπως είναι δενδροβάτι, ισόποδα, μούρνι, οτιδήποτε είναι μικρό σε μέγεθος, είτε είναι μικρό σε ηλικία. Παραδείγματος χάρη κάποια κρέστιτ, κάποια γκάργκολ, τα οποία γενικά δεν είναι φαν του εντόμου. Με αυτά εδώ πέρα τρώνε έντομο και μπορούμε να κάνουμε ένα boost, ένα πιο σωστή, πιο καλή, πιο γερή ανάπτυξη. Και 3 που γι' αυτό εδώ πέρα θα παρουσιάσουμε είναι σαν pet. Είναι και αυτό ένα τέλειο pet. Είναι new wave pet, φάση του μικρό χώρο, ό,τι θέλουνε, ευζωία, λίγο γκουρμεδιάρικο, καλλιτεχνία, πολλά διαφορετικά χρώματα, σχέδια, πολλά χρώματα και σχέδια, πολλά, 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 πολλά και άλλα πολλά. Επίσης έχει τελείωσε, είναι τρελό που ένα μπορεί να έχει από μισό ευρώ έως 15-20 ευρώ. Πρώτη φορά που σε μια έκθεση είδα ένα και μου λένε αυτό έχει 8 ευρώ. Το κοιτάξα και μου You fucking crazy! Φιλοβεγανικό φάση ότι δεν έχεις ένα ζωάκι που ταλαιπωρείται, να το βούνε και να πούνε έχεις σκύλο γάτα πουλί, ψάρι, φίδι, τέτοιο ξέρω εγώ. Είναι ανθρώποδα. Έχουν, μπορείς να κάνεις πολύ ωραίο setup, μπορείς να κάνεις πολύ διαφορετικό setup, έχουν τρελό ενδιαφέρον. Μπορείς να δεις πολύ διαφορετικά φαγητά, να κόβεις, να κάνεις τα περιποίηση, να διαβάσεις. Μπορείς να έχεις τα πάρα πολλά είδη, να είσαι συλλέκτης. Γενικά είναι ντρόγκια. Τα ισόποδα είναι ντρόγκια. Πάμε τώρα στο setup. Το setup, υπάρχουν πάρα πολλά setup, πολύ διαφορετικά setup. Εμείς θα δείξουμε τύπου δικιά μας προσέγγιση. Εμείς θα δείξουμε σε κάτι που είναι show. Δεν είναι πλαστικά, κλείνεις τρυπίτσα και το βάζεις. Είναι show, είναι κάτι που βάζεις σαν pet. Για να δούμε λοιπόν ποια είναι η δικιά μας προσέγγιση σε όλο αυτό, σε δύο διαφορετικά setup. Εδώ τι έχουμε, εδώ έχουμε τα Levis, τα cow. Dairy cow. Για αρχή, Reptil Planet Terrarium που σημαίνει όλο μεσίτα. Μεγάλη αλλαγή από αυτά που προτείνουν, γιατί είδα ότι μου αρέσει περισσότερο, δεν μαζεύει με τίποτα μούχλα. Όλα τα κλειστά μου είχαν τραυματική εμπειρία με τη μούχλα. Επίσης, όλο κόκο χάσκ. Βάλαμε και μερικά φύλλα, αλλά γενικά το δουλέψαμε όλο με κόκο χάσκ. Και δεν βάλαμε αυτά τα 5 διαφορετικά υλικά, 6 διαφορετικά υλικά. Προσπαθήσαμε να κάνουμε ένα setup στο οποίο
να το απλοποιήσουμε σαν διαδικασία. Οπότε αυτό είναι τέλειο. Λοιπόν, το έχω χάσει γιατί είναι τέλειο. Πολύ απλά, αυτό τώρα άμα δείτε εδώ πέρα έχει παντού μικρά. Δηλαδή καταφέρνουμε να με ένα πολύ ψηλό υπόστρωμα να παρέχουμε άπειρες κρυψώνες που θα νιώθουν ασφαλή. Όλο αυτό εδώ πέρα είναι μια νέα κρυψώνα. Είναι πολύ σημαντικό κομμάτι. Οι κρυψώνες φοβούνται το φως, αποφεύγουν το φως. Θέλουμε να τους παρέχουμε κρυψώνες. Ανάλαφρο κρυψώνες. Οπίσης σε ένα βαθμό το τρώνε. Στο παλιό που είχα φτιάξει, όλα αυτά πέρα είχαν γίνει θρύψαλα. Τρώνε πολύ το κοκοφίνικα. Μετά, έχουμε με αυτόν τον τρόπο στρώσει υγρασίας ξηρασίας. Γεμίζουμε όλο αυτό πέρα στην αρχή με νερό και τα αφήνουμε να το απορροφήσει. Το κάνουμε αυτό αναλόγως πόσο θερμοκρασία έχουμε, τη ζέστη έχουμε. Είπαμε, έχουμε σίτα. Οπότε με αυτόν τον τρόπο δραπετεύει η υγρασία και πετυχαίνουμε το κύκλο υγρασίας, έτσι δεν έχουμε και μούχλα. Τα μωράκια είναι κάτω, εδώ όλο είναι μωράκια και πάνω πάνε τα μεγάλα. Μετά, για να το μορφύνουμε, βάλαμε κάποια ψεύτικα φυτά, βάλαμε και ψώνες από φελό. Οπότε αυτό είναι το setup. Εδώ βλέπουμε τα μικράκια. Εδώ κάτω από κρυψώνες θα δούμε κάποια ενήλικα. Τώρα σε ένα άλλο setup. Εδώ έχουμε τα orange. Εδώ έχουμε ένα 30x30 με τα συγχωρεμένα τα εξωτέρα. Πάνω βλέπουμε πολλούς φελούς. Λιγότερο υπόστρωμα ελαφρώς. Εντάξει, το κατασκευή του μας επιτρέπει να έχουμε και πολύ υπόστρωμα. Πάλι το ίδιο θέμα. Κάτω πολύ γρασία, πάνω λιγότερη. Και βλέπουμε εδώ κάτι να κρύβεται. Τροφές, λοιπόν, συμπληρώματα βιταμινών και τροφές. Κομμάτι πολύ δυνατό, πολύ αξιόλογο, πολύ ψαγμενιάρικο. Όπως και δίποτε, must, συμπληρώμα ασβέστιο, κάλσιουμ. Έχουν πολύ εξοσκελετό, έχουν χιτίνι, έχουν αλλάξουν, κάνουν σεντ, ασβέστιο. Κλάσικ, απλό, χωρίς D3 ασβέστιο. Λίγο που και που σε όλο το χώμα εγώ το ρίχνω. Λίγο στο πάνω από τη στροφή της λίγο το ρίχνω. Ασβεστιάκι, must. Νούμερο 1 τροφή. Μπαγκ μπέργκερ της ρεπάση. Αυτό το κάνω κρέμα, το ρίχνω και σκέτο. Το λατρεύουνε, θερτικός είναι το πιο πλούσιο για έντομα, νομίζω έχει παραχτεί. Το ξεσκίζουνε, must, όπως και τίποτε. Για αλλαγές, επειδή γουστάρω, επειδή είναι διαφορετικό, δεν είναι σόν και καλά όλα αυτά εδώ πέρα. Super low της ρεπάση. Full. Και έχω εδώ της empty palette, το insectivore. Και το Omnivore, νομίζω περισσότερο Omnivore προτιμάνε, τα οποία τα βάζω και αυτά εναλλακτικά. Πέρα από αυτά, ποικιλία. Ποικιλία, τι τρώτε, τι κόβετε, βάλτε λίγο. Λίγο πιπεριά, λίγο κολοκυθάκι, λίγο αγκουράκι. Ποικιλία, ακόμα και πίνκι μου τρώνε. Fish pellets, turtle pellets, λίγο. Πολύ σημαντικό να μην πιάνει μούχλα, την άλλη μέρα βγάζει, μετά από 2-3 μέρες βγάζει, οπωσδήποτε. Κροκέτα σκύλου ακριβή, καλή δυνατή, και αυτό. 1-2 είναι όλα σχετικά το τι πληθυσμό έχουμε, τέτοια ποσότητα να βάζουμε, να μην παρεμένουν. Πολύ μετά σημαντικό κομμάτι της υγρασίας, κομμάτι αγκούρι, κομμάτι κολοκυθάκι, κάτω εκεί στην κρυψώνα, λίγο μετά μαζεύουμε. Όλα αυτά είναι μυστικά, τα οποία τα χτίσαμε σιγά σιγά και σε εμάς δουλεύει. Ο άσμος πει, όχι φίλε, αλλιώς και αλλιώς. Μιλάμε πάντα τη φυτεροεμπειρία μας, την φυτεροπροσέγγιση του πράγματος. Όλα αυτά είναι φυτεροεμπειρία, φυτεροσυμβουλές. Αυτά στη φύση είναι καθαριστές, αποδομητές. Οπότε έχουν ένα ευρύ φάσμα του τι τρώνε και πώς επιβιώνουν και πώς μπορεί να τα έχετε. Για μένα αυτά εδώ πέρα works best. Αυτή είναι η τροφή του αγκουράκι. Πάντα χρειάζεται για να παίρνουν την υγρασία τους. Προτιμάμε να τα βάζουμε κάτω από ένα κορμό, κάτω από διάφορα πραγματάκια ώστε να τα τρώνε με την ησυχία τους. Οπότε βάζω παμ, πάνω το από εδώ πέρα. Αυτό θα πει στο άλλο. Εδώ έχουμε, διαμοιράζουμε και λίγο ασβέστιο στο χώρο. Που και που σπρώχνουμε έτσι ασβεστιάκι. Bug burger. Θα το ρίξουμε πάνω στο αγκουράκι. Λίγο. Δεν θέλουμε μούχλες. Και θα βάλουμε και για πηγή turtle flakes, turtle pellets. 1, 2, 3, 4. Την υγρασία του την έχει. Να σας δείξω και πως βάζουμε υγρασία, και τώρα είναι
καλά για να καταλάβετε το σύστημα feeders. Οπότε τώρα ρίχνουμε και το νερό, μπουκαλάκι, ακόμα καλύτερα να έχουμε αποχλωριωμένο νερό, μιας από τόσο μπορεί το νερό της φύσης μας να έχει ένα αυξημένο χλώριο, το οποίο μπορεί να μας κάνει ζημιά στα τέτοια. Εμείς είμαστε κοντά μαντράχαλοι, αυτά είναι ψυχούλης, ζωάκια, οντότητες. Λοιπόν, ρίχνω νερό τόσο ώστε περίπου κάτω να μου ψιλογεμίσει. Τσακ. Και τα αφήνω. Και έριξα σχεδόν λίτρο. Και τα αφήνω. Θα απορροφηθεί. Κάτω θα είναι πιο βρεγμένα, πάνω πιο στεγνά. Δίνουμε έτσι δυνατότητα στα δόντια μας να επιλέξουν το σωστό μέρος. Αυτοματοποίηση. Ούτε μάζεψε φύλλα, ούτε δες υγρασία, ούτε έχει σμούχλα, ούτε κάνε κουτί με ξερισμό κόλλησε. Αυτό είναι το σύστημά μας. Φύτε το σύστημα. Βλέπω. Και είναι πιο όμορφο, έτσι. Θα μπορούσα να βάλω και άλλα πράγματα από πράσινα και άλλους φελούς. Είναι κάτι ότι δεν είναι σε tap, κλείσε, κάνε. Είναι ωραίο, το κρατάς, πληθέουν, ψιλοταΐζεις. Αυτόματο. Αυτά είχα να πω. Ελπίζω σας άρεσε αυτό το επεισόδιο. Φορούσα καπέλα γιατί το μαλλί μου είναι χάλια. Γεια σας!